ταξίδι συνεχίζεται. Εκπομπή Τρένο Φάντασμα με το Φάνη Κρίκο. Βαγόνια φορτωμένα τραγούδια. Διανύουν διαδρομές στο χώρο του ελληνικού, έντεχνου, εναλλακτικού και ηλεκτρονικού ροκ. Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. We'll be right back.
Ήρθατε και απόψε. Και εμείς εδώ. Και η είδηση έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία και ήταν σαφής. Έφυγε ο Μάνος Ψιδούς. Εξ αρχής απορία και εν συνεχεία αδυναμία αντίληψης. Διασταύρωση της πληροφορίας και τελικά αποδοχή της πικρής αλήθειας. Η ελληνική ροκ σκηνή και όχι μόνο πενθεί ένα πανάξιο τέκνο της, γιατί ο Μάνος είναι μια ανήσυχη, ευγενική και εξέχουσα φυσιογνωμία του χώρου. Και βεβαίως καλά ακούσατε, είναι, γιατί φαντάζομαι μέσα μας αδύνατο να μετατρέψουμε σε τον ενεστώτα σε αόριστο. Θρυβερό προνόμιο και για την εκπομπή μας, η κατά πάσα πιθανότητα παραχώρηση σε εμάς τις τελευταίες του συνέντευξης 4 μέρες πριν από την φυγή του γιατάστρα. Βεβαίως όχι, δεν πουλάμε φούμαρα αποκλειστικότητας. Δεν είναι για μας αυτά, είναι για άλλους. Κοίτα όμως ηρωνία της τύχης και της ζήσης. Καταλήγοντας να μας λέει, σημασία τελικά στη ζωή είναι να έχουμε την υγεία μας και όλα τα άλλα έπονται. Να συμφωνώ και εγώ μαζί του και να του λέω στο τέλος καλά ταξίδια. Φίλε Μάνο, με παρεμήνευσες, εννοούσα τα εδώ. Ο Μάνος αποκτά δικαιωματικά μια επίσημη και εξέχουσα θέση μέσα μας. Όχι βέβαια πως δεν την είχε και εν ζωή. Θα ήταν όμως άδικο να αγιοποιηθεί μετά θάνατον, όπως συνηθίζουν πολλοί. Μετεγράφεται έτσι πλέον στην παραδεισένια μπάντα με παλιούς καλούς γνώριμους που συναντά εκεί, τον Νικόλα τον Άσημο, τον Παύλο Σιδηρόπουλο, την Κατερίνα Γόγου, αλλά και όλους τους άγνωστους αγίους της ελληνικής ροκ σκηνής. Καλό ταξίδι Μάνο. Εμείς δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ και ούτε βεβαίως θα σε θυμούμαστε περιστασιακά. Καλό ταξίδι και σε εμάς.
κάθε βράδυ. Είσαι ελεύθερος όταν δεν έχεις τίποτα. Και στου ρυθμού σου ταξιδεύεις το σκοτάδι. Έτσι μεγάλωσα στις πόλεις τα ρογκάδικα. Με τους καπνούς και τα βουκάλια τα σπασμένα. Για να ξεχνάω το δαλκά μου τα μισά νύχτα. Αναζητούσα την ελπίδα σε ένα ψέμα. Στο πουθενά, στο πουθενά, στο πουθενά, η αλήθεια σε πηγαίνω. Τα παραμύθια λένε ψέματα. Γι' αυτό τα δάχτυλα μου μια κιθάρα εγράψουν αγάπη. Και ας μην ήξερα καλά να την κουδίζουν. Σ' ένα καθρέφτη υδρωμένο δεν τραγουδάγα. Για το κορίτσι το ένα τέλειο ψημείου. Πολιτικά λίγες διαφέρονται βάρη του μοίρα μου. Για τα σκουπίδια τους κομμάτες ζητούσαν. Είμαι βαρύς ακτός για αυτούς και για την πλήκα τους. Σαν παραμύθι που το τέλος μισούσε. Στο πουθενά, στο πουθενά, στο πουθενά, με αλήθειες μας πηγαίνουν. Παραμύθια του λένε ψέματα. Γι' αυτό και δεν με φαίνει. Η φαντασία ταξιδεύει τον καθρέφτη μου. Σε αγκαλιές παφουζωμένων γάτων. Θα δω εσένα που μπερδεύεσαι στη σκέψη μου. Με την αλήκη απ' τη χώρα των θαυμάτων. Κάπου εκεί ταξιδεύει και ο Μάνος, στο πουθενά, στη χώρα των θαυμάτων και όχι σε αυτή των τραυμάτων. Βεβαίως υπήρχε και αυτό που λέει η φίλη Σκοτεινούλα, υπήρχε έντονη σκέψη αυτών των ομιλών να μην γίνει εκπομπή απόψε. Τελικά, ξέρω, παράξενα πράγματα, περίεργα απόψε. Έπαιζε και το δισκάκι. Ας καλησπέρισουμε λοιπόν όλους και όλες, έτσι να προσπαθήσουμε να, όσο γίνεται βεβαίως, να αντιθασέψουμε το συνέστημα. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή, αν και αρκετοί και αρκετές έχετε ήδη επικοινωνήσει και θα τα διαβάσουμε σε λίγο. 26-26 γραπτά μηνύματα μέσω κινητού. Παρουσίες, καλησπέρες. Τώρα βεβαίως απόψε τι να πει κανείς. Και επιλογές τραγουδιών. Και ένας μεγάλος αποχαιρετισμός στον φίλο τον Μάνο.
στο Facebook στην ομάδα μας εκπομπή Τρένο Φάντασμα και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο trenofantasma@hotmail.com. Μεγάλη απώλεια θα μας πει αγαπητή μας Φατσούλα. Ο Δον Κιχώτης εδώ, πραγματικά εσύ εκεί και ο ερωτάς σου διαταγή και τελεσίγραφο. Ο Κωνσταντίνος και αυτό στην παρέα μας συνηγορεί στο μεγάλο αντίο. Κρίμα, 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 θλίψη και μόνο θλίψη. Καλό σου ταξίδι στην γειτονιά των Αγγέλων. Αυτή είναι η φίλη που ακούει στο ψευδόνυμο Μαύρα Φτερά. Χάσαμε το Μάνο και δεν υπάρχουν λόγια, θα μας πει εδώ ο φίλος. Γεια σου και σένα Σκέβη. Γκρίζα νύχτα για όλους όσους ακούν εξιδούς. Και έτσι καλό ταξίδι και καλά να είναι εκεί που τον οδήγησε η επιλογή του τρένου του. Ταξιδιώτης χωρίς προορισμό, καλησπέρα φίλε μου, δεν έχω τίποτα να πω. Είμαι και εγώ συντετριμμένος από τον ξαφνικό θάνατο αυτού του μεγάλου ανθρώπου. Καλό ταξίδι Μάνο. Μαζί σου ταξίδεψα, έκλαψα, ορίμασα. Πού πας ρε μεγάλε, πού μας αφήνεις, τι αναπάντεχο τέλος ήταν αυτό. Έφυγες νωρίς, τεράστιο κενό πίσω σου, όσο τεράστιος καλλιτεχνής ήσουν. Δεν το πιστεύω ακόμη. Καλό ταξίδι Μάνο, χαιρετισμού στον πρίγκιβα και τον Λοΐζο που μας αφήσαν και αυτοί νωρίς. Πάμε παιδιά για κάποιον και για κάποιαν που θέλετε να θυμάστε. Όπως είχε πει και σε μια συναυλία του, θα σε θυμόμαστε πάντα μεγάλε. Αυτό από κάποιο φίλο ανώνυμο. Χαιρετισμούς και στην Ιωάννα που αποχαιρετά και αυτή το Μάνο. Καλό ταξίδι Μάνο, το Friends Rock Bar θα είναι στο πλάι σου. Αυτά από τον Ευθύβουλο. Μάλιστα. Βεβαίως. Τέλος πάντων. Πάμε. Στο λιμάνι του Αμστερνταμ ένας ναύτης τραγουδάει για τα όνειρα που θα έρθουν απ' τα μακρινά πελάγι. Στο λιμάνι του Αμστερνταμ ένας ναύτης που κοιμάται και δακρύζουν τα νερά καλοκαίρια όταν θυμάται. Στο λιμάνι του Αμστερνταμ ένας ναύτης πεθαίνει φουσκωμένος από πύρα σε μια μάχη απελπισμένη. Στο λιμάνι του Αμστερνταμ με την πρώτη την αυγή ένας ναύτης ξεπετιέται απ' της νύχτας το κορμί. Στο λιμάνι του Αμστερνταμ που μαζεύονται οι ναύτες κάποιος απ' αυτούς αρπάζει ψαροκέφαλα απ' τις γάτες και τα δόντια θα σου δείξει σαπισμένα από καιρό. Μα μπορούνε να ρουφήξουν απ' τα αστέρια όλο το φως και στον τάπερ μια ρηγνεύει με τα χέρια ανοιχτά. Γερόμα γεραμαλά καφέ τα ψάρια πιο κοντά κι όπως του δεν να ξεράσει έτσι αν μπορώ σαν πτώμα ξεκαρδίζεται φυσάει και σηκώνεται απ' το κόμμα. Του Αμστερνταμ βλέπεις ναύτες να χορεύουν με τις εύκολες γυναίκες που ποτέ δεν τους περιφεύγουν. Το ουίσκι έχει κάνει σαν κοράκι τη φωνή τους και τις νύχτας τη γαλήνη με αστεία θα διαλύσουν και φωνάζουν, ουλιάζουν και κοιτάνε με λαγνία πριν τα κόρτεων σοφάσει και τελειώσει η ιστορία. Στην ομίχλη όταν βγούνε λυσασμένοι θα ορμήσουν σε μια τσούλα στα βυζιά τη φωτιά τους να σβήσουν. Στο λιμάνι του Αμστερνταμ ένας ναύτης πετροπίνει με τα άδεια τα μπουκάλια το τραπέζι του στολίζει. Ξαναπίνει στην υγειά τους στις πουτάνες του Αμστερνταμ που 200 άντρες παίρνουν σε μια νύχτα η καθεμιά. Έχουν χάσει τη τιμή τους παταρεύοντας την πιάτσα για ένα πιάτο κρύα σούπα, δυο φιωρίνια ή δυο μάρκα. Κι όπως λέω μια αγάπη που δεν ήταν πιστή έτσι αυτός θα κατουρίσει το πιωτό που έχει πιει.
έχω και τα δικοδιωμένα. Κι όπως εμείς καθε στη δίκοπη ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο. Να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. Αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλακτό για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κυβωτό με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Δίκοπη ζωή σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, σύνθεση Θάνου Μικρούτσικου και διασκευή από υπόγεια ρεύματα. Γιατί και οι καλλιτέχνες, οι φίλοι, οι συνεργάτες αλλά και οι ομοειδέατες του Θάνου μπορούν έτσι, επαρκώς να μας υπενθυμίσουν με τα τραγούδια τους την παρουσία της απουσίας. Ο φίλος ο ταξιδιώτης χωρίς προορισμό μας μεταφέρει λόγια του. Πιστεύω σε μια παλιότερη συνέντευξή του, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο αστέρι που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος είναι να νιώσει την ικανοποίηση του ερωτισμού. Όλα τα υπόλοιπα είναι μια επανάληψη. Ο ερώτας είναι αυτός που ανοίγει πόρτες και αν χάθει ο έρωτας, τελειώσαμε. Ήταν πολύ μπροστά ο Μάνος, θα μας πει ο φίλος. Ο Γιώργος θα πει: χαμένοι όσοι δεν είχαν την τιμή να δούνε από κοντά σε συναυλίες να τους κερνά συναισθήματα, να τους γεμίζει θυμό, πάθος, πόθο, ένταση αλλά και τρυφερότητα. Όντως τα έχει όλα αυτά μαζί ο Μάνος ο Ξηδούς. Χαιρετισμούς και στην ψυχό και εσείς που είστε βουλιά του ουρανού. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ κάτω από την οθόνη του ουρανού σου. Σε ερμηνεία Μαριάννας Γερασιμίδου, τραγούδι του Μάνου Ξηδούς. Ο Μαρίνος θα μας πει: αν και έφυγε αυτός ο μεγάλος ο τραγουδιστής και μια από τις μεγάλες ψυχές του ελληνικού ροκ, εμείς θα τον θυμόμαστε πάντα. Καλό ταξίδι, Μάνο, θα είσαι πάντα στην καρδιά μας. Η ξεχασμένη πειρατίδα, θα τον θυμόμαστε πάντα μέσα από τα τραγούδια του. Ατελείωτα ταξίδια για μας, πολλές οι ανάσες, τελειώνει ο αγέρας. Ασήκωτο το βάρος στο τέλος της μέρας, ακόμα και αν έφυγες, είσαι κοντά μας. Λυπάμαι, θα πει και το Ρος Κυκλάμινον. Ενώ κάποιος φίλος εδώ θα μας πει πως ενώ ήμασταν στη συναυλία του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και διασκεδάζαμε, μας είχαν υποθεί τα δυσάρεστα.
Καλό ταξίδι, Μάνο. Θυμίσου τους φίλους που έφυγαν και δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Αυτοί που έφυγαν, να το ξέρεις, πεθούνε μονάχα όταν τους ξεχάσεις. Ο σκοτεινός πρίγκιπας είναι αυτός. Φρόσο, θυμάμαι πολύ ζωντανά τον Μάνο Ξηρού σε μια συναυλία του πριν από 2 χρόνια να τραγουδάει το You Get In Love. Ήταν τόσο φωτεινή η παρουσία, μας μετέδιδε όλη την τρέλα του με όλα τα τραγούδια που μας τραγουδούσε. Είναι από τους αγαπημένους μου, άντε καλά ταξίδια. Αυτό το είναι, α, είναι αλήθεια, είναι. Καλό σου ταξίδι, Μάνο, από ανώνυμα μπορείτε να μας γράφετε τα ονόματά σας ή τα ψευδόνυμά σας. Ο Γιώργος από Λευκοσία, ακόμη ένας μεγάλος μας αφήνει πάρα πολύ γρήγορα. Είμαι και εγώ συντετριμμένος από το πρωί που το άκουσα. Καλό ταξίδι, Μάνο. Το Σπουργίτη είναι εδώ, καλησπερίζει καταρχάς, μεγάλη απώλεια θα μας πει, έγινε η απώλεια συνήθειά μας. Πρέπει μπαγάσεις, περνάτε καλά εκεί πάνω. Εύχομαι σύντομα να συναντηθούμε στο άγνωστο, ξανά φίλοι που μας φύγατε. Ηλίας Μπουλής, Σάββας Χρήστος, είναι μια παρέα γη. Λοιπόν, να ακούσουμε το «Εμένα οι φίλοι μου» σε συμμετοχή του Μάνου του Ξηδούς, ζωντανά εδώ στην Κύπρο από την Πλατεία Ελευθερίας. Σε ερμηνεία του Νίκου Μαϊντά, πρώην μέλος των Magic the Spell, συμπράττει ερμηνευτικά με τον Μάνο Ξεδούς, σε επίση Κατερίνας Γόγου. Εμένα οι φίλοι μου, μαύρα πουλιά, οι φίλες μου, σύρματα τελειωμένα. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, απαντήσια, με ταξιδιού μιας κάνουν όπλα, πλασιές ελεμετέδων και κυκλοπαιδίων. Φτιάχνουν δρόμους, καινούν ερήμους, διερμηνείς σε καμπαρέ της ζήμωνος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπλα και μανακούς. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα. Φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι, Γκίζι. Πάνω σου έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάρτες, ευκαιρικές συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίδικες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τυχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, στα στενοφόρο. Κανείς! Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τελειωμένα. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Κάνουν όδηλα, όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνδυματική γλώσσα, γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά! Και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Σύρματα τεντωμένα. Τα τεντωμένα, οι
Εδώ να είμαστε με εμένα, οι φίλοι μου και οι φίλες μας. Νικόλας ο Ναυτικός διαπιστώνει ένα έντονα φορτισμένο κλίμα απόψε. Χαιρετισμούς και στην Πάνη. Καλό ταξίδι στο Μάνο θα μας πει και από μένα. Ο θάνατος του μας συγκλώνει σε όλους, θα είναι πάντα στις καρδιές μας. Γεια και στον τεφλοκύκλωπα. Καλησπέρα θα μας πει, φυγή στα άστρα. Αυτό που λέγαμε. Δον Κιχώτης, όλη η εκπομπή άδικα αφιερωμένη στον καλό φίλο Μάνο που χάθηκε τόσο άδικα και πρόωρα. Καλό ταξίδι λοιπόν στον Πάνο, στον Μάνο μάλλον, από τον Γιώργο Δολάμπη. Η γιοτού, η απώλεια μεγάλη όντως. Έχει από χθες το βράδυ που προσπαθώ τα δάκρυα να μην χύσω. Δεν θα το ήθελε πιστεύω από κανένα μας. Την πίκρα πρέπει να μετατρέψουμε σε χαρά. Έφυγε για το αιώνιο, γλίτωσε από τα θλιβερά κόσμια. Έγινε άστρο που τις νύχτες θα φωτίζει τις μαύρες μας ψυχές που έμειναν πίσω. Καλό σου ταξίδι Μάνο, σημειώνει. Πίσω τρέχανε σκυλιά.
λίγο ψυχή μου δώσε αίμα. Βάλε στα ρούχα σου φωτιά. Βάλε στα ουρακά φωτιά. Να την αχτή σαν μαύρο πνεύμα. Τι τρομερή φυλαλιά. Ποδήλατα οι σκέψεις δίχως φρένα και αυτές. Ο Μάνος κατάφερε φεύγοντας να ξυπνήσει σε μια ολόκληρη γενιά. Τη γενιά των πρώτων άντα της αναμνήσεις των εφηβικών μας χρόνων. Μιας γενιάς που ζήσαμε τους Pixlax από την αρχή μέχρι και το τέλος. Δεν πίστευα ποτέ πως μπορούσε η φυγή σου Μάνο να μας θυμίζει ότι πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό το παιδί που κρύβουμε μέσα μας. Στο καλό Μάνο και ευχαριστούμε. Αυτά από ανώνυμο φίλο. Έτσι να παρακαλέσουμε να μας γράφετε ονόματα και ψευδόνυμα για να ξέρουμε, διαβάζουμε και ποιος απευθύνει το ίστατο ραδιοφωνικό χέρες των Μάνο των Ξηδούς, αλλά και βέβαιως και για τις γενικότερες σας απόψεις και επιλογές. Ο Μάνος μου είπε να είμαι ο εαυτός μου μια φορά που του είχα μιλήσει και από τότε αν μπορούσα και το εφάρμοσα, γιατί τον αγαπήσαμε μέσα από τα τραγούδια του και τον θαύμαζα για την απλότητά του. Φαχάτ είναι αυτός ο φίλος ή φίλη. Όντως ήταν υπέρμετρα όχι ακριβώς εσωστρεφής, ήταν υπέρμετρα σεμνός ο Μάνος Οξυδούς. Αυτό διαπίστωσα και εγώ μέσα από κάποιες έτσι, συνομιλίες που είχαμε και τηλεφωνικώς αλλά και κατηδίαν. Ο Λίας, ο Μπουλής, ο Σάββας και ο Χρήστος είναι φίλοι που μας άφησαν νωρίς πάνω από 18 χρόνια με το χαμό του Μάνου. Στην θύμιση μου ήρθαν αγαπημένα πρόσωπα. Μάνου να τους προσέχεις, αυτό είναι το σπουργίτι. Με κάποιο πρόβλημα εντοπίζω εδώ στο κομμάτι. Πάμε να το δοκιμάσουμε ξανά. Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ. Τα λέμε Μάνο, Ανδρέας από Λευκοσία που αναζητεί και ψευδόνυμο. Καλησπέρα από τον Γρηγορίου και την 681 στην Ασγάτα. Ένα μεγάλο αντίο στο Μάνο το Ξηδούς. Ρε μπαγάσα να περνάς καλά εκεί πάνω. Καλό ταξίδι Μάνο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, γιατί η ζωή είναι ένα σωσίβιο που όλο ξεφουσκώνει. Έθελα να παρακαλώ την πηξίδα. Αυτός είναι ο Γιώζεφ από Λευκοσία. Η Ταραντούλα δεν ρωτάτε τι γίνεται με τον Μάνο. Προφανώς δεν έχει ακούσει τα δυσάρεστα. Μάνος αγαπητή έχει φύγει για τάστρα χθες. Ο Ρακέμιδος υπότης από Θεσσαλονίκη. Εκεί ψέλα μαζί με τον Παύλο, τον Νικόλα και την Κατερίνα Ρεμάνου. Στη γειτονιά μαζί με τους Αγίους των Εξαρχείων. Καλά ταξίδια και σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας χάρισες. Θέλω πελάτη που θα πληρώνει τώρα αμέσως, προτού να τελειώνει. Θέλω πελάτη καλά μορφωμένο, να μου δείχνει τον κόσμο θλιμμένο. Απόσπασμα από το συγκεκριμένο κομμάτι. Συμπληρώνει και κάτι κέριο ο Ρακέμιδος υπότης. Και κάτι μεσημεριανές εκπομπές φίλε Φάνη να αφήσουν ήσυχο τον Μάνο και τη ζωή που έζησε. Έτσι στα ξαφνικά θυμήθηκαν ότι υπήρξε ο Μάνος και άρχισαν να κλαίνε με ψεύτικα δάκρυα. Ο Μάνος δεν είναι για αυτούς. Ο Μάνος είναι ο Μάνος εμάς μας μεγάλωσε και μας έμαθε πώς να ζούμε. Δεν γίνεται να μιλάς για αυτό και μετά να μιλάς για τον τυμιντή της Γιούλιας, έλεος. Η πικρή πραγματικότητα και τα κροκοδίλια δάκρυα των όψιμων ενθυμητών και εκτιμητών, οι δύο λέξεις εντός εισαγωγικών του έργου του. Να τους δώσω και δάκρυα σε μια δάκρυ. Thank you.
χωρίς να ρωτήσουν πετάνε σκηνή. Και πιο μακριά σου με πάνε. Και λένε στην παρέα και θα μας πει: κατάλαβα πως δεν πρέπει να θλιβόμαστε για το μάνο μας. Σκέψου πόσο τυχερός είναι. Κοιμάται στα σύννεφα. Τραγουδά με τα αστέρια και μας χαμογελά. Κοίτα ψηλά. Η αναρχική καλογριά και αυτή εδώ στα βαγόνια μας, με αεροπλάνα και βαπόρια. Το άκουσα για πρώτη φορά στην εκπομπή για κάποιους δικούς της ανθρώπους που είχαν φύγει. Και να το και πάλι απόψε. Και τις καλησπέρες της. Συλληπιτήρα και από μένα, οι μεγάλες καρδιές πάνε στον παράδεισο, η ταραντούλα είναι. Καλό ταξίδι Μάνο, η ψυχή σου πάντα θα μας οδηγεί στο να αναζητούμε το καλύτερο στις μουσικές μας. Από τους Carpe Diem, συγκρότημα από Λευκοσία, πάντα θα είσαι χαραγμένος στην καρδιά και στο μυαλό μας. Η Βασιλική, είναι ακάλυπτο το κενό που άφησε ο Μάνος Ξηδούς, ζητάς και το κάνε κάτι και για σένα, πολύ όμορφο τραγούδι. Θα ήθελα το μέρες παράξενες, ζητά κάποιος ανώνυμος φίλος. Σπύρος από Ουγγαρία θα πει απλώς: Μάνος, ευχαριστούμε. Η Μαρίνα είναι εδώ. Δυστυχώς δεν τον είδα ποτέ να τραγουδά ζωντανά στη σκηνή και μια από τις μεγαλύτερες μεθιές ήταν να τον δω έστω και μια φορά ζωντανά στους Pitlax. Λέω: δεν υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθεί αυτή μου η ευχή. Καλό ταξίδι στην κοινωνία των Αγγέλων, Μάνο. Η Μαρίνα από Λεμεσό είναι αυτή. Να πούμε πως θα απομαγνητοφωνήσουμε την κατά πάσα πιθανότητα θα το εξακριβώσουμε αύριο τελευταία του συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει εδώ την περασμένη Πέμπτη. Μας μίλησε για το αφιέρωμα που ετοίμαζαν στον μεγάλο Νικόλα Άσημο και θα παρουσίαζαν και όταν μάλιστα στις επίμονες ερωτήσεις των ακροατών και ακροατριών να απαντήσει σε προσωπικά καλλιτεχνικά ζητήματα απέφυγε να το πράξει και μας είπε όχι, απόψε θα μιλήσουμε μόνο για το αφιέρωμα και τα υπόλοιπα έπονται. Να πούμε λοιπόν πως έχουμε και μια άλλη παλαιότερη συνέντευξη του Μάνου προδιετίας αν δεν κάνω λάθος που είχε παραχωρήσει εδώ στην εκπομπή και θα ετοιμάσουμε έτσι ένα μεγάλο αφιέρωμα την επόμενη εβδομάδα να το επεξεργαστούμε και εμείς καλά και θα είμαστε εδώ. Απόψε τα τραγούδια έτσι υπάρχει μια σύντηξη των τραγουδιών, δεν έχει σημασία ποιος τραγουδά και τι τραγούδι είναι, γι' αυτό και τον παγάσες καλά περνάς εκεί πάνω. Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάς και ξαναέλα να με πάρει σουβανί. Κι αν δεν υπήρξα κατεργάς και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ. Ρε, παγάσα.
καλά κι πάνω μια ανάσα γυρεύω για να γιάνω. Δεν το πιστεύω να με χλεβάζεις, σας εκταζεύω, δεν χαβαλιάζεις. Πρότεινε μου κάποια λύση, δεν θα σου παρακοστήσει. Και θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν. Για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνο με το κλαίν. Αφήνω πίσω το Σαματά και τους ανθρώπους. Έχω χορτάσει καταραπακές και ψάχνω τρόπους πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξε κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις καλά. Ρε παγάσα, περνάς καλά κι πάνω κάνε πάσα, καμιά μάτια και χάνω. Και αρωμενίζεις ξαφνού αστράφεις και βουβουνίζεις κι ό,τι σου δει κατεβάζεις μη βάρεις πως με ταράζεις. Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια. Εκπομπή Τρένο Φάντασμα με το Φάνη Κρίκο. Βαγόνια φορτωμένα τραγούδια διανύουν διαδρομές στο χώρο του ελληνικού, έντεχνου, εναλλακτικού και ηλεκτρονικού ροκ. Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Κάνε κάτι και για σένα. Μην κοιτάς μόνο τους άλλους. Κάνε κάτι και για σένα. Κι ας τα λόγια στους δασκάλους. Κάνε κάτι και για σένα. Και θα δεις τα αγαπήσεις. Όπως μίσησες με πάρτους. Τη ζωή πριν τη γνωρίσεις. Κάνε κάτι να ξεχάσεις, όπως σου ξεχάσες κι εμένα. Είναι κρίμα να περνάει
η ζωή χωρίς εσένα. Κάνε δάκρυ να ξεχάσεις όπως ξεχάσες κι εμένα. Είναι κρίμα να περνάει η ζωή χωρίς εσένα. Κάνε κάτι και για σένα και μην πλάθεις ιστορίες. Όλα είναι στο μυαλό σου, απαντήσεις και απορίες. Κάνε κάτι να ξεχάσεις όπως ξεχάσες εμένα. Είναι κρίμα να περνάει η ζωή χωρίς εσένα. Κάνε κάτι να ξεχάσεις όπως ξεχάσες κι εμένα. Είναι κρίμα να περνάει η ζωή. Μάλιστα, ακριβώς στις 9 το τρένο Φάντασμα συνεχίζει τη ραδιοφωνική διαδρομή του στους δικούς του εντεχνό ροκ και εναλλακτικούς δρόμους. Απόψε. Λοιπόν, όπως και να έχει, η ξεχασμένη πειρατίδα θα πει καλό ταξίδι στο Μάνουα. Γίνεται βάλε τα μπλούς της Άγριας Νιώτης και είναι το κομμάτι που ακολουθεί. Ο Χρήστος δεν είναι το ίστα το χέρι στο Μάνο. Θα ζει απάντα στις καρδιές μας μέσα από τα τραγούδια του. Θα έχουν χαρές στον παράδεισο, γιατί θα πάει ένας ακόμη μεγάλος εκεί ψηλά μαζί με τους άλλους να συνεχίσουν να γράφουν τραγούδια μαζί. Όπως εμείς το είστε αδεχέρε, το εννοούσαμε από βιολογικής πλευράς, γιατί εννοείται ότι θα είναι πάντοτε εδώ. Κρίμα, απλώς θα πει η φιλικούλα. Ο Κωνσταντίνος από μια συνέντευξη του σε ελληνικό ραδιόφωνο είπε κάνουμε το λάθος και χρησιμοποιούμε τη λέξη αγάπη πολύ εύκολα. Δεν σημαίνει όταν θέλω κάποιον τον αγαπώ και πεθαίνω για αυτόν. Η αγάπη πάνω απ' όλα είναι θυσία. Και επειδή η θυσία είναι σκληρή, πάρα πολύ σκληρή, ας προσπαθήσουμε δύο άλλα πράγματα. Σεβασμός και ειλικρίνεια. Η Αναστασία θα μας πει σε μια από τις τελευταίες συναυλίες των Big Slack στην Κύπρο, ίσως τον Σεπτέμβριο του 2000, είχε διαβάσει ένα γράμμα θαυμάστριας που έλεγε «Σας βαρέθηκα, καιρός να διαλυθείτε» και μας συγκίνησε όπως το διάβασε. Στις συναυλίες των Big Slack μεραχωρούσαμε με τα τραγούδια του Πλεάτσικα. Ανεβαίναμε με τον Στόκα, αλλά ηλεκτριζόμασταν με τη φωνή του Ξηδούς. Είχε κάτι το μοναδικό. Ο KQ θα μας πει ίσως καλύτερα που γλίτωσε από την σαπίλα του κόσμου αυτού. Καλό υπόλοιπο και με σεβασμό. Χαιρετισμούς και στην φίλη την... Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα απόψε. Χαιρετισμούς στην Σοφία για τον πρίγκιπα της Δυτικής Όχθης. Ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες. Καλή αντάμωση και καλό ταξίδι. Γεια σου και σένα, αγαπητή Έλενα. Ρε Μπαγάσα, να περνάς καλά εκεί πάνω. Ένα ευχαριστώ είναι λίγο για το όνειρο που μας χάρισες μέσα από τη μουσική σου. Καλό ταξίδι, Μάνο μας. Ο πράσινος ελέφαντας είχε την ευτυχία έτσι και από σπόντα, μάλιστα, να πάει στην τελευταία συναυλία αφιερώμα στον Νικόλα Άσιμο που συμμετείχε και ο Μάνος Οξυδούς. Λοιπόν, γεια σου και σε ένα κορκάρδα. Καλό ταξίδι στο Μάνο θα μας πεις και σε όλους εμάς που ταξιδεύουμε στη ζωή με το τρένο Φάντασμα. Και εγώ πιστεύω πως όταν φεύγουν τέτοιοι άνθρωποι και πολλοί άλλοι δηλαδή δεν θέλουν να κλαίμε. Απλώς μετά από κάθε φυγή να καταλαβαίνουμε την αξία της ζωής και να συνεχίσουμε να χαμογελούμε. Αυτό είναι. Καλό ταξίδι και από τον Λύκο. Γεια σου και σε ένα φίλε Οδυσσέα. Σβησμένος από το χάρτη. Κάτι παλιά περάσματα σε υπόγειες διαβάσεις. Έφυγε.
σκηνοθετικά τεχνάσματα των φίλων, τα φαντάσματα που θες να προσπεράσεις. Ένας χουργίτης στη βροχή, τη έρημιά στη φωτή, να τραγουδάει κάθε πρωί τα blues της άγριας λιώσης. Παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο, ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο ξεβαμένο. Σεριάνι με στις γειτονιές που έπαιζες παιδάκι, κυνηγητό με τις σκιές όσων χαθήκαν μες στο χτες, ζητώντας μια νυφάνη. Ένας φουργίτης στη βροχή, της έρημιας τη φωτή, να τραγουδάει κάθε πρωί τα blues της άγριας νιώτης. Να τραγουδάει κάθε πρωί τα blues της άγριας νιώτης. Μέσα στην πόλη αριθμός χαράματα τετάρτη, τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος από το χάρι. Μάλιστα. Άρα να στείλουμε κι άλλες καλησπέρες εδώ στην παρέα. 2626 γραπτά μηνύματα μέσω κινητού, επιβιβάζεστε και επικοινωνείτε ταυτόχρονα. Ο Γιώργος από Στρόβολο και η Μαρία είναι κοντά μας. Ας αφήσουμε τις προσωπικές αφιερώσεις για αύριο, τουλάχιστον απόψε, έτσι είναι ιδιαίτερα φορτισμένη η κατάσταση. Καλό ταξίδι στο Μάνο, θα πει και ο φίλος ο Γιώργος. Η Μαρία, έτσι δύσκολα θα είναι χωρίς το Μάνο, αλλά ο δρόμος που χάραξε θα μείνει πάντα ζωντανός. Χαράματα. Και ενώ μπροστά λέει, είναι κρίμα να χάνεις τέτοιους ανθρώπους, ανθρώπους που μελοποίησαν τον πόνο, το χαμό, την άδικη ζωή. Όμως μην ξεχνάτε πως ό,τι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο. Χαιρετισμούς στον φίλο τον Μάριο και σε όλα τα παιδιά του 222. Και όμως είναι αλήθεια, έφυγε ο Μάνος και μας άφησε. Είμαι περήφανος που τραγούδησα μαζί με τον Μάνο στην τελευταία συναυλία της ζωής του. Του είχαμε βάλει μια καρέκλα και αυτός κάθισε βέβαια στο πλάι. Αν και για λίγες μέρες ο Μάνος υπήρξε σε μας ένας μεγάλος δάσκαλος. Καλό ταξίδι Μάνο. Από κάποιον φίλο, ξέρω να αντιλαμβάνουμε, που ήταν ένα μέλος της έτσι, της ορχήστρας, για το αφιέρωμα στον Νικόλα Άσιμο, έτσι, εδώ στην Λεμεσό. Το μουσικό στερέωμα είναι πιο φτωχό χωρίς το Μάνο. Ήταν ένας εξαίρετος συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής. Με τα τραγουδία του μεγαλώσαμε, θα μας πει ανώνυμος. Ενώ κουτσός χορευτής, θα πει, είχα την τιμή να γνωρίσω τον Μάνο από κοντά. Πραγματικά, παιδιά, ήταν άνθρωπος που είχε ευαισθησίες, αλλά αλήθεια είναι σχεδόν σίγουρος πως τώρα χαμογελά σε αυτό του το μνημόσυνο.
Ας ακούσουμε το αερικό τώρα από τον Παύλο Παυλίδη, έτσι να πάμε πιο πέρα και από τα πέρατα. Συνάπια μου λαχτάρια, απόψε ξεκυριγάνε, ξέρεις δε φταίνε τα λιοντάρια, αν μείνουν στην καπινάνε. Υποταγμένα σε κριτές, υποκριτές και τους μοιραίους, κηρύκες παππού ουρανού κι από άμπονες ωραίους. Δεν έπασε φέρος εδώ, μαύρο καράβι με αφάτο. Αερικό που είσαι, αερικό, αερικό που είσαι, αερικό. Ο Κωνσταντίνος και αυτός στην παρέα. Καλό σου ταξίδι Μάνο, από την Κρήτη στέλνω το μήνυμα. Κωνσταντίνος από Κύπρο και Λεμεσό. Δυστυχώς ούτε πρόλαβα και εγώ να τον δω σε κάποιο live, αλλά με τη μουσική του θα είναι πάντα μαζί μας. Ας ελπίζουμε να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Η Γελαστούλα που απόψε έχει θλιμμένο πρόσωπο. Εσύ εκεί, όπως εσύ κάποτε ξαπλώνες νύχτα στα βρεγμένα τα καλάμια και δίπλα σου Έλβις. Είχε ανοίξει την καρδιά του. Τώρα σειρά σου να ανοίξεις τη δική σου καρδιά σε μας και να μείνεις αιώνιος, καθώς εμείς θα ξαπλώνουμε σε ολόλευκες άμμους κοιτώντας το αστέρι σου. Τραγούδα μας από ψηλά. Μάνο, είσαι το πιο λευκό χρώμα
από τις σκέψεις μας. Είναι ο φίλος ο Κώστας, καλό ταξίδι Μάνο, και ελπίζω να βρεις εκεί και τους υπόλοιπους. Γεια σου Μάνο και καλές διακοπές. Είχαμε την τύχη να σε απολαύσουμε με τον Κατσιμίχα. Ανώνυμο μήνυμα εδώ. Καλησπέρα, είμαι ο Σπύρος από Λευκοσία και αφιερώνω ένα τραγούδι στους φίλους μου. Θα μας πει εδώ φίλος. Φίλε, σε παρακαλώ, βάλε το βγες στον μπαλκόνι με τον Μπαμπιστόκα ή το αδιέξοδο με τον Ακίνο. Ο Ευτύχιος και ο Νάσος αφιερωμένος στο Μάνο Ξηδούς. Γεια σου και σε έναν Μπίλη, καλησπέρα φίλε, θα μας πεις, είμαι και εγώ στην παρέα τώρα. Καλά ταξίδια και σε σένα. Ορέστης από Φρέναρος, θα ζητούσα τα γύριστα κεφάλια από Μάνο και αιώνια η μνήμη του. Κάποτε όλοι θα τον συναντήσουμε, θα μας πει. Thank you.
Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος. Εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίος σαν μύθος. Κι ολόησια στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης, μεγάφωνα κι ασύρματη από παντού, γλυκά σε έναν ουρίζουν κι εσύ τα ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω, με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω, και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, βομπές ξεκινούνε και σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό. Ουρλιάζουν τα πλήθη, καμπάνες ηχούνε κι ο ύμνος σου τραντάζει το ναό. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω, με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω, και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι. Ένας έφηβος ετών 56 λοιπόν, Μάνος Ξηδούς. Καλά ταξίδια να έχει. Ο Βαρτιμέος είναι στην παρέα μας. Καλά ταξίδια και καλό ταξίδι στο Μάνο θα μας πει. Ο Σταύρος μας επιστρέφει με όμορφα και δυναμικά ποιήματα. Αστέρια εκεί πάνω πληθαίνουν και η ανθρωπότητα δεν ξεχρέωσε ακόμη. Γεια σου φίλε Κυριάκο, καλό ταξίδι στο Μάνο, εύχεσαι και εσύ. Χαιρετίσματα και στα παιδιά που πονούν και σας ακούν και εκτελούν χρέη σκοπού από τον Σοφοκλή εκεί στα Πολεμίδια και στον Ορφανού. Καλή θητεία και καλή υπηρεσία παιδιά. Εδώ ένας ανώνυμος φίλος εγείρει ένα θέμα. Τώρα όλοι τον θυμηθήκαμε. Πόσοι από εμάς ήξεραν ότι όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια είναι δικά του, αλλά πάντοτε η δόξα έρχεται μετά τον θάνατο. Αιώνια η μνήμη του. Δυστυχώς το έχουμε οι άνθρωποι αυτό, να αγιοποιούμε μετά την βιολογική φυγή τους ανθρώπους. Τουλάχιστον για αυτήν εδώ την εκπομπή θέλω να πιστεύω πως δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, μιας και είχαμε κατά καιρούς συνεντεύξεις και με τον, δεν αποποιούμε τον ευθύνων, ούτε απολογούμε, απλώς εξηγώ κάποια πράγματα. Είχαμε και συνεντεύξεις και παρουσιάσεις δίσκων του παλαιότερα και ήμασταν πάντοτε εκτιμητές αλλά και μεταδοτές του δικού του έργου και όχι βεβαίως μεταχρονολογημένοι ενθυμητές του. Με πέτσινη ρεμπούμπλικα και μαύρη καμπαρντίνα, την παριστάνει ένα παιδί σ' αυτή την εποχή. Τα ειδωλά του σινέμα δεν είναι στην Αθήνα, παρά μονάχα με στη γη και πέρα απ' τη βροχή. Ντυμένος Άμλετ στη βροχή, κοιτάζω μια ναφίστα και ένα χρυσό περίστροφο, μια γάμπα που τρυπά. Και λέω πως οι άνθρωποι που όλα τα κερδίσαν, τα κουκλές είναι που γελούν μες τις βιτρίνες σκιά.
Κρίσταλα καπνίζεις, με χιόνι τα παπούτσια σου και χιόνι το πάλτο. Η στάχτη του τσιγάρου σου στα χέρια μου αγγίζεις, μα εγώ μετρώ τι μου ζητάς και πόσα σου χρωστώ. Τυπαίνω σάμπλες στη βροχή, γυρνώ στην επαρχία, ζητώ να βρω ποιος μου δώσε τσιγάρο μια στιγμή. Ποιος άγνωστος με πίστεψε πως θα είναι επιτυχία χωρίς εμένα αν παιχτεί το έργο στη σκηνή. Κυμμένο σάμπλετ στη βροχή, γυρνώ στην επαρχία, ζητώ να βρω ποιος μου δώσε τσιγάρο μια στιγμή. Ποιος άγνωστος με πίστεψε πως θα είναι επιτυχία χωρίς εμένα αν παίχτει το έργο στη σκηνή. Μάλιστα, να στείλω χαιρετισμούς και στον Στάμασα. Θα μας πει, υποχρέωση είναι να δώσουμε το παρόν μας την τελευταία του κατοικία και θα είμαστε εκεί. Θα μεταβεί όντως ο Στάθης μαζί με τον Στέλιο, τον Στυλιανό και τον Χρήστο τον Κατσούνο. Τώρα τον κάνω λάθος. Αύριο νομίζω η κηδεία θα γίνει στις 7 το απόγευμα, συγγνώμη στις 5 το απόγευμα, στο νεκροταφείο Αγίων Αναργύρο. Και όσοι θέλουν να παραστούν εκεί, αλλά και κυρίως οι φίλοι που μας ακούνε από Ελλάδα μπορούν να το πράξουν και να αποχαιρετήσουν το Μάνο το δικό τους τρόπο. Να και η πηξίδα μας που δείχνει πάντοτε στο σημείο τελικού προορισμού, ένα σωσίδιο η ζωή που ξεφουσκώνει αργά. Αγκαλιά των λογισμών είχα διαλέξει από όλα μου τα πάλι. Να κυνηγάω με το ξύλινα λογό μου μια οπτασία που κρυπότανε στα δάση. Από μικρός γύρω βολούσαν τα ποτάμια. Με άγριους φίλους που χτυπούσαν τα σπαθιά του. Σάπλωνα νύχτα στα βρεγμένα τα καλάμια και δίπλα ο Έλβης είχε ανοίξει την καρδιά μου. Ζήσε μοναχά στη φύση και άσε το μέλλον.
πολύ σε μια σπηλιά με σταλακτήτες. Μπροστά μου πέταξε μια μαύρη νυχτερίδα. Πες μου που πάνε όταν πεθαίνουν οι αρνητές. Αφού η ψυχή τους έχει χάσει την υπηξίδα. Ζήσε μονάχα τη στιγμή και άσε το μετά. Ένα σωσίδιο η ζωή που ξέρουν στο νιάρα. Ζήσε μονάχα τη στιγμή και άσε το μετά. Στέλνουμε χαιρετισμού στον φίλο τον Μάριο, ζητάει Παγιοστρατιώτη. Υπάρχουν από πουλικάκο, από ανώνυμο φίλο. Είναι πιο ζωντανό κομμάτι απόψε, έχουμε πιο έτσι χαμηλότονα, πιο ήπια ακούσματα. Καλησπέρα για καλά ταξίδια, θα πει δεν το ξεχωρίζω το μήνυμα. Να κυνηγάς πάντα το κόκκινο της ζωής σου, τα καλύτερα έρχονται θα μας πει. Χαιρετίσματα και στην μηνυφορούσα τύπησα, καλό του ταξίδι θα μας πει. Ενώ η απέναντι Μαρία λέει αυτό που λέγει το τραγούδι, ζήσε μονάχα τη στιγμή και άσε το μετά. Μη φύγεις άμα δε γυρίσεις. Ψέμα η χρήσμη του δράματος. Δεν έχει τίποτα να λύσεις. Όλα ζωή και θάνατος. Αυτό που νιώθω όταν γελάω. Εσύ το νιώθεις όταν κλαις. Όσα με ζόρια εγώ περνάω. Εσύ τα βλέπεις να μου χαίρες. Μονάχα αυτό κατάλαβα. Από αλλάζουμε ζωή. Όσο μένουν οι δυνοί.
χέρια μόνο ξέρουν να μας γλυκαίνουν τους καιρούς. Κι όσα τα δυο μας μάτια θέλουν, αυτά μας κάνουν κυνηγούς. Τώρα τα βλέπω όλα απλά, σαν αληθακός σκυλός. Όπως γελάνε τα παιδιά όπως σκάει ο ήλιος. Μονάχα το κατάλαβα από όλο το ταξίδι, όσο σου αλλάζουμε ζωή. Οδεύοντας και στο τέλος της απόψινής μας ιδιαίτερης και ιδιόμορφης περιπλάνησης, καλό ταξίδι από ανώνυμο θα πει στην παρέα ο Ανδρέας και ο Φανού, ενώ ο Χρήστος θα πει θα ήταν καλά ο Στόγκας και ο Μπλιάτσικας να κάνουν μια περιοδία στη μνήμη του Μάνου. Άσε να καταλαγιάσει η όλη κατάσταση και Θεός θα δείξει. Ο Μιχάλης, εμείς δεν λέμε ποτέ αντίο, λέμε πάντα καλή αντάμωση, γιατί δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθαύτη. Μάνο ζεις και συνεχίζεις να ροκάρεις, είσαι ο κυρίαρχος στην οθόνη της ψυχής μας. Αυτά από τον Μιχάλη, ενώ η ζωή θα διαπιστώσει πως είναι μεγάλη απώλεια για το ελληνικό τραγούδι ο χαμός του Μάνου. Δεν είχα την ευκαιρία να τον απολαύσω σε κάποιο live, αλλά ταξίδεψα και εγώ πολλές φορές με τα τραγούδια του. Καλό ταξίδι Μάνο και σε ευχαριστούμε για τη μουσική σου. Θα συμπληρώσει. Thank you.
τη τρελή σου. Κύριε Ισία, πώς να ημερέσει ο νους να αναστατώ, πώς να δεθεί η μεσόγειο με σκηνιά αγάπη που σε λέγα αντιγό. Έχει πάρει μια γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι αρχή και όλα μάρει καιρό. Ένα πεδίο πολύ από τη Λεμεσό για όλη την Κύπρο.
γυαλίζει ο σιμ της μηχανής, τα δύο ποδάρια. Ωραία κλαδώνει στην ανάγκη το τιμόνι. Με ένα φτερό ξορκίζει ο κόμπι τη μαλάρια. Κι ο στραβοκάνης σου χαρά μου πείτε ζυμώνει. Απ' το ποδόσταμο πηδάνε ως τη γαλέτα. Μπορώ ποτέ να σου χαλάσω το χατήρι. Κόρη ξανθή και γαλανή που όλο εμελέτα. Ποιος ρηγαγιώσε να την πιει σε ένα ποτήρι. Καβαδίας λοιπόν, φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση και 35 από τη φυγή του. Στις 28 Απριλίου υπενθυμίζουμε αφιέρωμα στον ποιητή Νίκο Καβαδία στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου. Θα δώσουμε πληροφορίες στις επόμενες ημέρες, όπως μας πληροφορεί και η αγαπητή μας Φατσούλα. Πέρασε η ώρα, πέρασες και εσύ πουλάκι του χειμώνα μες την άνοιξη. Καλό ταξίδι Μάνο, αυτά από τον γνωστό προβοκάτορα.
Ενώ ένας φίλος που θέλει να παραμείνει ανώνυμος που ζήτησε για το τραγούδι αυτό θα πει: ό,τι και να πει κάποιος για το Μάνο είναι πολύ λίγο, νιώθω σαν έχασα ένα ακόμη Θεό. Δεν μπορώ ακόμη να το συνειδητοποιήσω. Πριν μια από μια εβδομάδα ήταν που τον είδαμε εδώ στη Λεμεσό και τώρα αυτός έφυγε έτσι ξαφνικά. Καλό ταξίδι Μάνο, αυτά από ανώνυμο. Ενώ κλείνουμε με αυτό που μας στέλνει ο Δον Κιχώτης. Μια συναυλία που συμμετείχε ο Μάνος Ξηδούς, μπαίνει η εισαγωγή του να μ' αγαπάς. Ένα πρεζόνι ανεβαίνει στη σκηνή, τρεκλίζοντας αρπάζει το μικρόφωνο. Ο κόσμος αρχίζει να βρίζει, οι σεκιουριτάδες να τραβάνε. Προς έκπληξη όλων όμως ο Μάνος τον αγκαλιάζει, τον βοηθά να κρατήσει το μικρόφωνο, του ψιθυρίζει τα λόγια που είχε ξεχάσει και τον βάζει να πει όλο το τραγούδι μόνος του. Καλή αντάμωση. Σου γράφω πάλι από ανάγκη. Η ώρα πέντε το πρωί. Το μόνο πράγμα που έχει μείνει όρθιο στον κόσμο είσαι εσύ. Τι να τις κάνω τις τιμές τους, τα λόγια τα θεατρικά. Μες στην οθόνη του μυαλού μου χάρτινα είδωλα νεκρά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Κοιτάζοντας μες στον καθρέφτη βλέπω ένα πρόσωπο γνωστό κι ίσως η ασκήμια του να φύγει μόλις πληθώ και ξυριστώ. Βρωμάει ανάσα απ' τα τσιγάρα, βαραίνει ο νους μου απ' τα πολλά. Στον τοίχο κάποια μοναλίζα σε φέρνει ακόμα πιο κοντά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Αν και τελειώνει αυτό το γράμμα, η ανάγκη μου δε σταμάτα. Σαν το πουλί πάνω στο σύρμα, σαν τον αλήτη που γυρνά. Θέλω να έρθεις και να μ' ανάψεις το παραμύθι να μου πεις. Σαν μαναγή να μ' αγκαλιάσεις, σαν άσπρο φως να ξαναπείς.
φεύγεις στις 8. Το ταξίδι συνεχίζεται. Εκπομπή Τρένο Φάντασμα με το Φάνη Κρίκο. Βαγόνια φορτωμένα τραγούδια διανύουν διαδρομές στο χώρο του ελληνικού, έντεχνου, εναλλακτικού και ηλεκτρονικού ροκ. Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ.